20 χρόνια, κυρίε και κύριοι, συμπληρώθηκαν. Έχει γνώση τη ανάρρηση στο οικονομικό θρόνο του Πατριάρχη κ. Παρθολομαίου. Να θυμίσουμε ότι συμπληρώθηκαν εχθές και 7 χρόνια από την εκλογή στη μαντορία της Μητροπόλης Αλεξανδροπόλης από τον κύριο Άνθιμο. Και έχουμε και πολλές εξελίξεις, σημαντικές παρεμβάσεις και αποφάσεις που έλαβε η Διαρκή Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για όλα αυτά τα σημαντικά και ενδιαφέροντα θα συζητήσουμε με τον κύριο Άνθιμο Σιδερά, τον οποίο τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Χαίρετε, κύριε Σιδερά. Χαίρετε, φίλε κύριε Δούκα. Από πού να αρχίσουμε? Τρία σημαντικά θέματα. Να αρχίσουμε από την επέτειο του Πατριάρχη. Από την κορυφή της Εκκλησίας, δηλαδή. Ναι, σωστά. Βρίσκεται στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στο Άγιον Όρος, όπου συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό των Εξωτερικών, για να θέσει όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά βεβαίως και ως ο Επίσκοπος του Αγίου Όρους, μιας και είναι η πνευματική κεφαλή της Αγιονίμου Πολιτείας σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, που ισχύει και από αιώνων από το Βυζάντιο, γιατί έχουν προβλήματα και οι γεωρίτες όσον αφορά βεβαίως τα ζητήματα τα οποία αφορούν την όλη διαδικασία, πώς εγγράφονται οι νέοι μοναχοί, όσον αφορά τα ζητήματα που προβάλλει η Ρωσία, η οποία θέλει κατά καιρούς να δημιουργήσει καταστάσεις και να αποστείλει έναν μεγάλο αριθμό Ρώσων μοναχών, προκειμένου να έχουν έναν παρεμβατικό ρόλο οι φίλοι μας και ομόδοξοι Ρώσοι. Είναι 20 Ήταν χρόνια. Ήταν και ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας προχθές. Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας. Γενικά οι Ορθόδοξες χώρες, αυτό που είπατε, εγώ δεν βάζω μόνο τη Ρωσία, που δημιουργεί έτσι και άλλους προβλήματα στο Πατριαρχείο, τα ξέρετε πιο καλά από όλους μας, που θέλει να αφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, αλλά και οι Ουκρανοί έχουν και το πρόβλημα με την Ουνία, αλλά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δείχνουν έτσι. Βεβαίως, και πρέπει να ξέρετε ότι στο ζήτημα της Ουκρανίας υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμη, γιατί πριν από 2-3 χρόνια, ακριβώς θυμάμαι τον Ιούλιο του 2008, είχε φτάσει στην πλήρη σύγκρουση η σχέση Μόσχας-Φαναρίου, διότι η Ουκρανία, μια μεγάλη μερίδα Ουκρανών, όπως ξέρετε καλά, δεν αποδέχεται το Πατριαρχείο της Μόσχας. Ακριβώς. Και θέλει είτε να γίνει αυτοκέφαλη Εκκλησία αυτοκέφαλη ή Πατριαρχείο, ακόμη περισσότερο δηλαδή. Πάντως, όπως το τονίσατε, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια και πρέπει να σας πω ότι είναι μια μεγάλη επέτειος, γιατί ακριβώς ο Πατριάρχης αυτά τα 20 χρόνια έβαλε το Πατριαρχείο στο σπίτι του καθενός μας. Χωρίς να το καταλάβουμε, από την εποχή που εξελέγει, το 1991, με τις πρωτοβουλίες του, τα ζητήματα της ανεξιθρησκείας, του θεολογικού διαλόγου, τα ζητήματα του περιβάλλοντος και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, ήταν ζητήματα τα οποία μας έκανε να καταλάβουμε ότι η ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη συζητιέται. Στο Στρασβούργο. Ναι, Στρασβούργο. Τον Απρίλιο του 1994. Και το έχουν σημείο αναφοράς ακόμη και τώρα οι ευρωβουλευτές. Εγώ βλέπω κείμενα που παράγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κείμενα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ευρωπαϊκή προοπτική, και μνημονεύουν συχνά πυκνά παραθέματα από την ομιλία του Πατριάρχη. Εγώ χαίρομαι που το μνημονεύετε αυτό, γιατί έτσι είναι. Διότι ήταν για πρώτη φορά που επισκεπτόταν την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οικουμενικός Πατριάρχης, και έτυχε να είναι ο Βαρθολομαίος ο πρώτος, ο Αποχαλκιδόνος όπως λέμε, ο Ύμβριος, ο οποίος άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλο τον πολιτικό κόσμο, σε όλες τις πτέρυγες, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, τοποθέτησης, πιστεύω κτλ. Αυτή η ομιλία του είναι ένα μνημειώδες κείμενο. Και όντως ο Πατριάρχης θέτει ζητήματα εκεί μέσα τα οποία αφορούν τον υγιή σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά λυπάμαι που το λέω, μακάρι να ήταν το Ευαγγέλιο αυτή η ομιλία για να είχαμε μια ουσιαστική ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική και αμυντική, που δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα πάντως από το Άγιο Όρος ευχήθηκε να ξεπεράσουμε την κρίση οι Έλληνες. Ναι, ξέρετε, και το είπε πολύ όμορφα, διότι κακά τα ψέματα, η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Κυρίως πνευματική είναι. Είναι κυρίως πνευματική. Είναι πρωταρχικά πνευματική και γι' αυτό μεταγενική. Είναι πνευματική. Είναι η απληστία μας, όλα αυτά. Ο οικισμός μας, ο καταναλωτισμός μας, ο υλικός ευδαιμονισμός μας. Και γι' αυτό γίνεται και οικονομική. Και γι' αυτό, σωστά, και γι' αυτό γίνεται και οικονομική. Εγώ έχω την ταπεινή άποψη, δεν είμαι οικονομολόγος, παρακολουθώ πολλές φορές τις συζητήσεις που κάνετε στο ΔΕΛΤΑ με θέματα οικονομικά, και πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι είναι και ζήτημα νοοτροπίας. Δηλαδή, αυτά όλα τα οποία έθιξε σήμερα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δείχνουν ότι η κρίση είναι το αποτέλεσμα, η οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτισμικής, πνευματικής, ηθικής κρίσης. Ναι, μια έκπτωση σε πολλά αξιών. Αξιών. Η κρίση είναι πρώτα αξιακή σε εμάς τους Έλληνες και μετά έγινε η οικονομική. Βεβαίως. Μην το σχολιάσετε, εγώ θέλω να προσθέσω, να αναφέρω, γιατί έκανε μια κακή εντύπωση το γεγονός ότι
στην υποδοχή του Πατριάρχη βρέθηκαν δύο. Αν του σχολιάσετε, να σα πω σε δύσκολη θέση. Δύο νομίζω ζηλωτές από τη γνωστή φανατική, οι οποίοι τον αποκάλυψαν με τον γνωστό τρόπο προδότη. Και όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό το γεγονός, γιατί ήταν δύο που είχαν και σηκωδημοκρουθίες. Κάποιες εφημερίδες και κυρίως ηλεκτρονικές ανέφεραν ότι αποδοκιμάστηκε, λέει ο Πατριάρχης. Και ήταν δύο. Είναι οι υπερβολές του γένους μας αυτές. Φαίνεται το έχουμε στο DNA οι Έλληνες. Δεν έβλεπαν εκεί πέρα όλοι. Όλοι οι μοναχοί, οι κληρικοί. Το παρακολούθησα το γεγονός, κύριε Ντούκα. Και αποδοκιμάστηκε ο Πατριάρχης ως μελλοντότης, επειδή η συνομιλία του. Και λέμε τι γίνεται τώρα. Απλώς για τους τηλεθεατές πρέπει να σας πω ότι πριν έρθω στο στούντιο της Δέλτα στην Κομωτινή, θέλω να σας πω το εξής. Δέχτηκα δεκάδες μηνύματα εχθές και σήμερα για αυτό το θέμα. Απλώς για τον πολύ κοσμό να δώσουμε μια διευκρίνηση, ένα λόγο αληθείας μέσα από τη συχνότητα του καναλιού σας. Ότι από το 1964 που συναντήθηκε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο στα Ιεροσόλυμα το Γενάρη του 1964, μετά από 1000 χρόνια ουσιαστικά, οι δυο προκαθήμενοι, κάποιοι μοναχοί του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα οι Εσφυγμενίτες έπαυσαν να μνημονεύουν το όνομα του στο εκάστοτε Πατριάρχου. Ζήτησε όμως σήμερα ο Πατριάρχης από το Άγιο Όρος να λυθεί αυτή η σχισματική στάση. Ναι, είναι σχισματική, διότι ξέρετε ότι πριν από 4 χρόνια έχει ζήτησε να αποκατασταθεί νέο μοναστήρι Εσφυγμενητών και όχι εκείνο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτοί είναι ζηλωτές, όπως σωστά το είπατε, αυτή είναι η θεολογική ορολογία, είναι οι ακραίοι οι οποίοι δεν έχουν κοινωνία από το κοινό ποτήριο, όπως οι υπόλοιποι αγιορείτες που τον υποδέχτηκαν. Να πάμε τώρα στην Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία συζήτησε σοβαρά αυτή τη φορά η Διαρκή Σύνοδος για την κρίση και πώς θα συμπαρασταθεί η Εκκλησία στους. Ναι, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε, κατηγορήθηκε η Εκκλησία αυτό το διάστημα της οικονομικής κρίσης ότι αυτή κατά κάποιο τρόπο σε ένα βαθμό φταίει και αυτή. Η Εκκλησία έκανε ως διοικούσα Εκκλησία, εννοώ, δεν εννοώ την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ούτε καν το συζητώ ως θεολόγο. Το πλήρωμα της Εκκλησίας, η διοικούσα. Λοιπόν, η διοικούσα Εκκλησία μπορεί να έκανε λάθη. Πολλές φορές ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως, ο κύριος Άνδημος, το είπε πολλές φορές, έχει γράψει και πολύ ωραία κείμενα σχετικά, ότι πολλές φορές προκάλεσε η διοικούσα Εκκλησία, είτε σκανδάλισε, είτε δημιούργησε κάποιες καταστάσεις οι οποίες προκάλεσαν το λαό. Αλλά η Εκκλησία, θέλω να είμαι αντικειμενικός, δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτή η οποία φέρει το βάρος αυτής της οικονομικής κρίσης. Η Εκκλησία όμως έχει ευθύνη στο εξής κομμάτι, ότι πρέπει αυτήν την όποια ελάχιστη περιουσία της έχει απομείνει να την αξιοποιήσει πλέον για αυτόν τον λαό. Πληρώνει τους φόρους της, φορολογήθηκε η περιουσία της, θα πληρώσει αυτό το έκτακτο χαράτσι, όπως ονομάζεται και δεν μου αρέσει όλος χαράτσι, αυτή η έκτακτη εισφορά που αφορά τα ακίνητά της πλην των ναών, που είναι χώρος λατρείας, και όχι μόνο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε Αρμένιους, έχουμε Εβραίους, έχουμε και Ρωμαιοκαθολικούς στην Ελλάδα. Στη Σύρο. Στη Σύρο. Στη Σύρο, στην Κέρκυρα. Κέρκυρα. Η έδρα της, της Ιεράς Συνόδου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος είναι στην Κέρκυρα. Έχουν αρχιεπίσκοπο εκεί. Και θέλω να πω ότι αυτά όλα γίνανε. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία πολλές φορές, κύριε Δούκα, έδωσε και εκείνη την περιουσία χωρίς αντάλλαγμα. Ξέρω ένα 38 παράδειγμα. Στη δεκαετία του 80, ένας μεγάλος αριθμός Αθηναίων επιφανών ζήτησε από τον τότε μακαριστό αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, αυτό είναι ένα λεπτό θέμα που δεν πιστεύω ότι θα το είχαν ακούσει πολλές φορές οι τηλεθεατές, αλλά πρώτη φορά το λέω εδώ στη Θράκη, είχε ζητήσει από τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ μια τεράστια έκθεση να χτιστεί ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, που είχε ευαισθησία σε θέματα υγείας, το έδωσε. Ταλαιπωρεί το και εκείνος γι' αυτό. Βεβαίως. Χρόνια αιμοκάθαρση. Ακριβώς. Αν εσείς, φίλε κύριε Δούκα, είδατε να έχει ανεγερθεί σε 300 στρέμματα φιλέτα γης στην Αττική υπερσύγχρονο νοσοκομείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για όλο το λεκανοπέδιο, άλλο τόσο το είδα και εγώ, άλλο τόσο το είδε και ο μακαριστός Σεραφείμ. Τι είπε τώρα στη σύνοδο, το σύνολο των πατέρων, οι ιεράρχες? Ότι ναι, μεν θα βοηθήσουμε και πρέπει να σταθούμε, και έβγαλαν και ανακοίνωση στον ελληνικό λαό, αλλά με τρόπο που θα πιάνει τόπο, που δεν θα πηγαίνουν στον κοιάδα των αχρήστων όλα αυτά τα οποία είναι περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας και δεν αξιοποιούνται. Αυτά τα 300 στρέμματα γης, εγώ διαρωτώ με ως απλός πολίτης, πού πήγαν? Δεν τα ζήτησε πίσω ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Αυτά δόθηκαν στο κράτος. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε αυτή η γη? Αυτή είναι η γη της Εκκλησίας. Δόθηκε χωρίς αντάλλαγμα. Γιατί δεχτήστηκε το νοσοκομείο?
Και τώρα τι είπαν οι ιεράρχες? Ότι ναι, μεν θέλουμε να βοηθήσουμε και θα βοηθήσουμε, αλλά με τρόπο που θα διασφαλίζει τη βοήθεια. Να το πω απλά, να μην πηγαίνει αυτό που έρχεται ως βοήθεια από την Εκκλησία στις τσέπες κάποιων. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αναφορά στο τοπικό μας επίσκοπο. Ναι. Θέλω να σας πω ότι δύο Μητροπολίτες στην μακραίωνη ιστορία της Θράκης αξιώθηκαν να εκλεγούν στον τόπο τους. Ο ένας ήταν ο Μακαριστός Διδημοτήχων Νικηφόρος. Mm-hmm. Ήταν πρωτοφανές για τη δεκαετία του 80. Και ο δεύτερος είναι ο Άνθιμος ο δεύτερος, ο Κουκουρίδης, ο πρωτοσύγγελός σας, ο οποίος είναι γνώριμός μας και φίλος και αγαπητός ιεράρχης, με μόρφωση, με κοινωνική παρέμβαση και όχι με ξύλινο λόγο. Εάν για κάτι έχω να καυχόμαι εν κυρίω, είναι ότι ένας στρατιώτης Μητροπολίτης, ένας νέος Μητροπολίτης όπως είναι ο κύριος Άνθιμος, αξιώθηκε, μπήκε στην ιεραρχία, εξελέγει στον τόπο του και το κυριότερο, από τις δράσεις του, τη συμπεριφορά του, δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε. Είναι γέννημα θρέμα της Θράκης, είναι καμάρι για μας τους στρατιώτες. Εγώ πάντα το έλεγα ότι ένας ήταν ο Διδημοτήχου Νικηφόρος και δεύτερος είναι ο Αλεξανδροπόλεος Άνθιμος. Γέννημα θρέμα δικό μας παιδί, όπως λέει ο λαός μας. Τον καμαρώνουμε και χαιρόμαστε για τις παρεμβάσεις του. Είναι άνθρωπος καλλιεργημένος και έχει λόγο αληθείας. Πολλές φορές μπορεί να τον επικρίνουν. Πολλές φορές μπορεί να παρερμηνεύονται τα λεγόμενά του. Αλλά εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Αλεξανδροπόλεος Άνθιμος μιλάει ειλικρινά, λέει τον λόγο της αλήθειας και κυρίως κινείται εν ελευθερία. Ένας επίσκοπος που ζει και κινείται ελεύθερα είναι επίσκοπος που δεν πρέπει να φοβάται το πείμενο ότι θα είναι ευλογία για τον τόπο. Είναι ευλογία για τον τόπο. Και ευλογία ειδικά για εσάς τους Αλεξανδροπολίτες που προέρχεται και από τα σπλάχνα της πόλης σας. Μην ξεχνάτε ότι ήταν εκείνη η υποδοχή, θυμάμαι, στην ενθρόνηση. Τώρα μην γυρίσατε, κύριε Δούκα, πολύ πίσω. Δεν υπήρξε τέτοια υποδοχή για νεοεκλεγέντα και ενθρονιστέντα Μητροπολίτη. Είχαν βουλιάξει τα πεζοδρόμια. Είναι χαρά και τιμή λοιπόν για τους Αλεξανδροπολίτες. Τα μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια. Και θυμάμαι τότε, αυτό θέλω να το καταθέσω, είχε έρθει ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αλεξανδρούπολη ο γνώριμος και πολύ οικείος σε μένα πνευματικός πατήρ, ο Μητροπολίτης Σεβαστίας Δημήτριος. Mm-hmm. Και του λέω, σεβασμιότατε, σας βλέπω και μένετε έκθαμβος με την υποδοχή. Θέλω να σου εξομολογηθώ, μου λέει, παιδί μου, ότι τέτοια υποδοχή σε νέο ιεράρχη, τόσο νέο, δεν έχω ξαναδεί. Έτσι, οι θρακιώτες δείχνουν και αφενός ότι αγαπούν το παιδί τους, αλλά και ότι σέβονται τους ιεράρχες της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Στις 21-22 του μηνός θα γίνουν εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια του Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάτε? Ναι, θα πάω στις 19 με 20. Ναι. Θα γίνει μια προσκυνηματική επίσκεψη. Ναι. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι στις 22, που είναι ακριβώς η ημερομηνία της εκλογής του, θα γίνει πολυαρχιερατική θεία λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό. Και με αυτόν τον τρόπο τον ταπεινό Πατριάρχης θα ευχαριστήσει την Παμακάριστο Παναγία που είναι η Εφέστη. Και την επόμενη μέρα θα γίνει μια πολύ ωραία συναυλία, ναι, πρωτοβουλία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης με την Άγγελη στην Πρωτοψάλτη. Βεβαίως. Θα πάμε να την ακούσουμε. Και για αυτούς που είναι θρακιώτες, εδώ και είμαστε κοντά, ο Πατριάρχης αύριο μέχρι την Τετάρτη θα βρίσκεται στη Μητρόπολη Λαγκαδά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σιμώνα. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Η μερίδα για δημοσιογράφους, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από την Ένωση Συντακτών Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός της ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των δημοσιογράφων σε μια εποχή που το διαδίκτυο έχει μπει και στη δική του ζωή. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκτός από Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι και οι εισηγήσεις έγιναν στην αγγλική γλώσσα. Συνήθως επικρατεί η άποψη πως οι δημοσιογράφοι γνωρίζουν τα πάντα και είναι ειδικοί επί παντός επιστητού, ωστόσο και η δική τους επιμόρφωση κρίνεται απαραίτητη όπως και σε άλλους κλάδους. Γι' αυτό το λόγο η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης πραγματοποιεί επιμορφωτικές ημερίδες προκειμένου οι δημοσιογράφοι να εξελιχθούν και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Λάζαρος Χατζινάκος, σύμβουλος έργων της ΕΣΥΕΜΘ, από το χαρτί να περάσουν στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Η ενημέρωση του πολίτη σταδιακά περνάει μέσα από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα, αυτά τα social media, γίνονται ο νέος χώρος για τους δημοσιογράφους, όπου πρέπει και εκεί να είναι αξιόπιστοι και επίσης να έχουν γνώση των νέων εργαλείων που προσφέρονται. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και, όπως δήλωσε ο κ. Χατζινάκος, τα σεμινάρια θα συνεχιστούν και με άλλες θεματικές ενότητες στο μέλλον. Η προσπάθειά μας είναι να
αναπτύξουμε περισσότερη συνεργασία και με τη Βουλγαρία, ούτως ώστε ειδικά στον άξονα Θεσσαλονίκη-Ορεστιάδα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όχι μόνο πρωτοβουλίες σε σχέση με την επιμέλεια.